Σε ό,τι αφορά το θέμα της εξεταστικής, εμείς δεν αρνούμαστε να συζητήσουμε πολιτικά τίποτα. Αλλά στην εξεταστική εξετάζεις πράξεις, εξετάζεις τι έγινε και δεν εξετάζεις σχεδιασμούς. Δεν θα πάμε να ποινικοποιήσουμε το αν ένα πολιτικό στέλεχος, αν ένας υπουργός είχε στο κεφάλι του κάτι, δεν είχε ενημερώσει κανέναν και βγαίνει τώρα και λέει διάφορα περίεργα για να προωθεί στο βιβλίο του. Αυτά τα καταλαβαίνουμε. Αλλά δεν θα ασχοληθούμε με αυτά. Εμείς θέλουμε να ασχοληθούμε με το μέλλον, με τα προβλήματα των πολιτών και πάνω σε αυτά αγωνιζόμαστε. Θα συζητήσουμε δηλαδή τι θα γίνει αύριο με τη μείωση του λογαριασμού του ρεύματος που ξεκινάει. Θα συζητήσουμε το τι γίνεται με τους μεγάλους οδικούς άξονες που αλλάζουν τη χώρα. Θα συζητήσουμε τι γίνεται με τη μείωση φορολογίας και μια σειρά από τέτοια ζητήματα για τα οποία δουλεύουμε κύριε τώρα. Οικονομού. Για αυτά εμείς δουλεύουμε. Εσείς επιμένετε για εξεταστική. Ναι, επιμένουμε. Θέλετε να ποινικοποιήσετε όλα αυτά που είπατε. Όχι, δεν θέλουμε να ποινικοποιήσουμε που δεν είναι λόγω τη σκέψη. Αυτό θα ήταν άλλωστε κάτι το οποίο δεν μπορεί να συνάδει με τη μεγάλη αυτή παράταξη. Όμως, επειδή καταλαβαίνει ο κύριος Αλεξιάδης, ο οποίος μπορεί να μην είναι νομικός, αλλά έχει την στοιχειώδη αντίληψη και είναι φύση κατά τα άλλα, ότι η απόπειρα κάποιων και η προπαρασκευή κάποιων πράξεων, εφόσον ερευνηθεί το τοπίο, όχι στη συζήτηση καφενείου ή στη συζήτηση εντελώς χαλαρή και επιδερμική. Προσέξτε τι θα πείτε, κύριε Οικονόμη, μην έχουμε αποχωρήσει. Όχι, είναι μεσημεριάτικα. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο κύριος Αλεξιάδης πραγματικά είναι ευφυής και δεν μπορεί να πέσει τέτοια τοπήματα. Εμείς λέμε το εξής. Ότι εδώ υπάρχουν κάποια στοιχεία. Τα στοιχεία τα παραδίδουν οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές εκείνης της εποχής. Δεν είναι κάποια τα οποία εμείς τα ψάχνουμε στο υπερπέραν. Έρχεται εδώ ο βασικός πρωταγωνιστής και φέρνει ντοκουμέντα. Και λέει ότι εγώ στην τότε εποχή αυτά τα πράγματα ετοίμαζα. Αν ήταν προθέσεις, αν ήταν σχεδιασμοί, αν ήταν φιλοσοφίες στο μυαλό ανθρώπων υπαρμένων οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν ισόρροπα στα φρένα τους. Αυτά ψάχνουμε να βρούμε. Ή έχει βάθος αυτό το πρώτο επίπεδο ανάγνωσης των στοιχείων που μας φέρνει. Υπάρχουν πράξεις οι οποίες συνοδεύονται. Αυτά, κύριε Αλεξιάδη, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να τα βρούμε κάνοντας μια απλή συζήτηση σε ένα πάνελ. Επειδή εγώ σέβομαι τη νομική σας επάρκεια, την οποία εγώ δεν έχω οικονομολόγος είμαι. Ναι. 31 Ιουλίου του 2015, ο Πρωθυπουργός. Μην το αναλύσουμε νομικά το θέμα. Απήντηση για όλα αυτά. Από τον Ιούλιο του 2015 έχουμε πολιτικά, απαντήσει. Πολιτικά απάντησε. Αλλά ο κύριος Τσίπρας φυσικά και πραγματικά θέλει να ξεφύγει από αυτή την παγίδα. Την παγίδα, όμως που δεν το στείνει ο Μητσοτάκης, ο πρώτος του και άμεσα συνεργάτης του λέει κάποια πράγματα. Δεν τα λέει ο Μητσοτάκης.